στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γέφυρες, Αλεξάνδρου Συνεδριακό Κέντρο. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε το Γυμνάσιο Περαχώρας, όλες τις τάξεις και τους εκπαιδευτικούς και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Ο αρχικός σκοπός ήταν, ο τίτλος της ημερίδας είναι ο ρόλος των ΜΜΕ και η ανάγκη προστασίας του νερού και ο ρόλος του βιοπρεσβευτή. Επειδή όμως σήμερα, 25 Νοεμβρίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλληψη της Βίας κατά των Γυναικών και στο φεστιβάλ έχουμε μια θεματική την Τετάρτη που προβλήθηκαν κάποιες ταινίες, θεωρούμε σημαντικό να δείτε κι εσείς μια ταινία από την Ινδονησία με πάρα πολλά βραβεία. Θέλω να πω δύο λόγια για τη σημερινή μέρα. Η Παγκόσμια Μέρα Εξάλληψης της Βίας κατά των Γυναικών καθιερώθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1999 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με σκοπό την παγκόσμια ανάδειξη του σημαντικότητα αυτού ζητήματος όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και για ολόκληρο τον πληθυσμό. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί εμπόδιο για την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Αυτός είναι ο λόγος που η UNESCO τονίζει την ισότητα των φύλων και τη μη βία. Είναι αδύνατο για μια κοινωνία να ανθίσει αν ο μισός πληθυσμός ζει με τον φόβο ότι θα δεχθεί επίθεση. Η τήρηση αυτής της ημέρας συμβολίζει την κινητοποίηση κατά της βίας κατά των γυναικών και μας υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της αλλαγής. Δύο λόγια για τη ταινία που θα δούμε. Η σκηνοθέτρια έρχεται από την Αμερική, αλλά με καταγωγή από την Ινδονησία, λέγεται Νατάσα Ντεμέτρα. Ο τίτλος είναι Holy Prostitution, δηλαδή ιερά πόρνη. Και καταγράφει την εμπειρία μιας νεαρής γυναίκας σε ένα γάμο μουτάχ. Γνωστή και ως γάμος ευκαιρίας, η πρακτική του γάμου μουτάχ θεωρείται από πολλούς ως εκμεταλλευτική μορφή νομιμοποιημένης πορνείας και απαγορεύεται ευρέως. Αυτή η ταινία εξερευνά την εμπειρία αυτής της νεαρής Ινδονησίας στην περιοχή Πουγκάκ μέσα από τη δική της μαρτυρία και αναπαραστάσεις. Βλέπουμε και πώς η οικογένεια συμβάλλει σε αυτή την αγοροπολισία. Επικροτούμε το θάρρος της να μοιραστεί την ιστορία της και κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε την ταυτότητά της. Μπορούμε να προβάλλουμε την ταινία, κύριε Γλέζο. Μετά θα ακολουθήσει η ομιλία «Δύναμη των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της κοινωνίας» από τη Σάγια Τσαουσίδου, πρόεδρος της Ένωσης των Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Ευχαριστώ.